Θέλω να τελειώσω σε αυτήν. Εάν ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν είναι Άγιος, τότε ποιος είναι? Δυστυχώς, αυτές οι επιστολές του, που έμειναν κρυφές 180 χρόνια, βεβαίως δεν τις γνώριζε ούτε η Εκκλησία μας. Και έτσι έμεινε και εκείνη φτωχότερη όσον αφορά αυτή τη μεγάλη σωμάτια. 1776 γεννιέται αυτός ο άνθρωπος στην Κέρκυρα. Από τον πατέρα του, μεγάλο νομικό της εποχής, τον Αντώνιο, και μητέρα Αδαμαντίνη Μονέμη, κυπριακής καταγωγής. Το 1789 είναι μόλις 16 ετών. Συμβαίνει ένα τρομερό ατύχημα στον Ιωάννη Καποδίστρια, έξω από το μοναστήρι της Παναγίας Τραπετέρας. Για πολύ μεγάλη απόσταση γκρεμίζεται από το άλογο του, προφανώς δεν μπορούσε κράτος, έτσι, και σύρεται για πολλά μέτρα στους κακοτράχαλους δρόμους της Κέρκυρας με το κεφάλι του. Και διασώζεται. Όλη η Κέρκυρα απέδωσε το θαύμα στην Παναγία του Λατιτέρα. Έκτοτε εκεί εκκλησιάζεται και εκεί αποκτά τον γέροντα Σημαίων, τον πρώτο του πνευματικού. 1794 τον βρίσκουμε να φυτά στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα. Το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα ιδρύθηκε το 1220, ένα από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια της εποχής. Ξέρετε, λίγοι ξέρουν τι ολοκλήρωσε ο Ιωάννης Καποδίστριας μέσα σε περίπου 2 χρόνια. 3 δοκτορά, 37 μαθήματα. Είναι ο μόνος φοιτητής ο οποίος δέχτηκε να δώσει εξετάσεις σε επιτροπή 10 καθηγητών. Τα πέρασε όλα με άριστα και πήρε δοκτορά στην ιατρική, πήρε δοκτορά στη νομική, πήρε δοκτορά στη φιλοσοφία. Σε αυτό το πανεπιστήμιο, εδώ να σας πω ότι σπούδασε ο Γαλιλαίος και δίδαξε βέβαια. Και ένας άλλος είναι ένας κάποιος ο οποίος φούρτιξε, πολύ γνωστό στον κόσμο το δυτικό, ο Νικόλαος Κοπέρνικος, είναι αυτός που φούρτιξε τις έρευνες του Αρίσταρχου του Σάμιου του Έλληνα. Το 1797 επιστρέφει στην Κέρκυρα. Είναι 21 ετών. Ξέρετε πως τον υποδέχτηκαν οι πατριώτες του? Πατέρα της πατρίδας στα 21 του. Ασκεί το επάγγελμα του γιατρού χωρίς να παίρνει τον παραμικρό μισθό. Τελείως δωρεάν. Όμως, όταν επιτρέφει στην πατρίδα του, βλέπει ότι έχουν φύγει οι Βέλγοι, που ήταν από το 1386, και στην πατρίδα του κατοικοεδρεύουν στο όνομα της Γαλλικής Επανάστασης γαλλικά στρατεύματα του Ναπολέοντα. Ένιωσε πάρα πολύ άσχημα, πόνεσε, και βιώνει το 1799, και πρέπει να τα παρατηρούμε αυτά, την απελευθέρωση της πατρίδας του από τα στρατεύματα κατοχής των Γάλλων με έναν οξύμορο συνδυασμό απελευθερωτών. Έγινε για πρώτη φορά. Ξέρετε, η Τουρκία και η Ρωσία πάντα βρισκόντουσαν σε εμπόλεμες καταστάσεις. Ο λόγος είναι απλός. Οι Τούρκοι κρατούν τα στενά και οι Ρώσοι θέλουν να τα διασχίσουν και να βγουν στη Μεσόγειο.